Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Ξάνθη από την είδηση του νέου θανατηφόρου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Στροφία αμέσως μετά τη ΣΕΚΕ στην Ξάνθη το βράδυ της Τρίτης. Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα 56 ετών έχασε τη ζωή της όταν δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ενώ στο ένα εξ αυτών ο οδηγός ήταν 16 ετών, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης ένας 14χρονος και ένας 17χρονος. Το αυτοκίνητο είχε κατέθεση τη γεννησέα όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέχρουσε πάνω στο έτερο γιοταχή που είχε κατεύθυνση την Ξάνθη. Καλησπέρα, Απόστολε. Δυστυχώς η Ξάνθη δεν μπορεί να συνέλθει από τα τροχαία ατυχήματα και ειδικά τα θανατηφόρα. Μιλάμε για ατυχήματα τα οποία στερούν ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ατυχήματα τα οποία θλίβουν ολόκληρη την πόλη. 48 ώρες μετά από το πολύ νεκρό τροχαίο, το οποίο συνέβη λίγα μέτρα πριν από την διασταύρωση των ψωτών την Κυριακή το πρωί, με θύματα 4 νέους ανθρώπους, έρχεται να μαυρίσει η έναρξη αυτής της εβδομάδας με το χθεσινοβραδινό τροχαίο, όπου μία 56χρονη τελικά, και λέω τελικά γιατί στην αρχή οι πληροφορίες ανέφεραν 67χρονη, να χάσει τη ζωή της ως συνεπιβάτης οχήματος, στο οποίο προσέκρουσε όχημα το οποίο κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση και σφινώθηκε στην κυριολεξία κάτω από άγνωστες συνθήκες επάνω του. Δυστυχώς, όσο μιλάμε στην αυτή, όσα και να γράψουμε στο διαδίκτυο, όσες φορές και να μιλήσουμε με γνωστούς, με φίλους, βλέπουμε πως η κατάσταση στην Ξάνθη έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει, θεωρώ, για έναν και μόνο λόγο. Όχι γιατί δεν υπάρχει έλεγχος από τις αστυνομικές αρχές ή από την τροχιά, αλλά γιατί κάποιοι θεωρούν πως η τροχιά αυτή είναι αδιανόητο. Το να διαβάζω μηνύματα πως φταίει η τροχιά που είναι η τροχιά που κάνει ελέγχους. Γιατί έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, έχω ζήσει ελέγχους της τροχιάς και έχω ζήσει τον κόσμο να λέει γιατί κάνει ελέγχους η τροχιά. Έχω ζήσει τροχιά να κάνει ελέγχους και να κάνει σωστά τη δουλειά της. Είναι ελιπέστατη όσον αφορά το κομμάτι του προσωπικού, υπάρχει το λοιπές προσωπικό, έχουν στείλει αρκετές φορές έγγραφα, έχουν ζητήσει ενίσχυση της υπηρεσίας και όμως δεν γίνεται. Όπως δείχνει στο βίντεο πριν λίγο που πάμε λίγο, ναι, αυτό το οποίο είπες, είναι η διαδρομή που οδηγεί στο χωριό Πετινός της Ξάνθης. Έχει μία όχι και αρκετά κλειστή στροφή, απλά είναι μια στροφή η οποία αν τηρήσει τον κώδικα κυκλοφορίας και τα επιτρεπτά όρια ταχύτητας, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να πάθεις το παραμικρό, παρά μόνο αν συμβεί κάτι το οποίο δεν μπορείς να υπολογίζεις. Δηλαδή, αν σου σκάσει ένα λάστιχο. Μπράβο. Ή αν έχουν πάσει λάδια στο οδόστρωμα και δεν τα πάρεις στα βάρη. Ή αν έχει χάσει τον έλεγχο για οποιοδήποτε λόγο, Σταύρο. Δυστυχώς, ακόμη και την ώρα που ήμουν εκεί και τραβούσα τα πλάνα, και πρόκειται για λίγο πριν τις 1 το μεσημέρι σήμερα, υπήρχαν οχήματα τα οποία κινούνταν με περισσότερο από 80 χιλιόμετρα ταχύτητα. Δεν θα πω αυτό 100, τα λέει όλα. Το όριο εκεί είναι 50 με 60. Έτσι. Όλοι οδηγούμε, όλοι ανεβαίνουμε στο τιμόνι, όλοι έχουμε κάνει τις υπερβάσεις μας, όλοι έχουμε γράψει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αρκετές φορές στα παλιά των υποδημάτων μας και θεωρώ ότι είχαμε άγιο που δεν χάσαμε τη ζωή μας ή δεν εμπλακήκαμε σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Δυστυχώς όμως, αυτό με το θανατικό στην Ξάνθη έχει παραγίνει. Και έχει παραγίνει γιατί. Γιατί συζητούσα προχθές το απόγευμα με φίλο και μετρούσαμε από τον Δεκέμβριο τι έχει συμβεί. Από τον Δεκέμβριο Ξάνθη μετρά 8 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Σαν περιοχή. Σε 8 λοιπόν ατυχήματα χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Αυτό δεν λέει σε κάποιον κάτι. Την Κυριακή είχαμε 4 νεκρούς. Εχθές είχαμε έναν. Πριν λίγες ημέρες είχαμε ακόμη ένα νέο παιδί. Πάλι ένα νεκρό, έτσι. Ναι, ωραία, ακριβώς. Πριν ένα μήνα, δηλαδή στον τελευταίο 1,5 μήνα, από τροχιά ατυχήματα στην Ξάνθη, μετράμε 2, 4 και 7. Είναι 7 απώλειες. 7 ανθρώπινες ζωές. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, ωστόσο όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας τους. Η μία όμως από τις δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο ένα γιοταχή, δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Είναι από τον Κένταυρο Ξάνθης. Από τον Κένταυρο. Είναι κάτι Κωνσταντάβρο Ξάνθης, ναι. Λέει το ρεπορτάζ ότι επέστρεφε και εκείνη. Δεν ξέρω αν έχει σημασία και δεν ήταν να το πω μέχρι σήμερα. Αυτοί επέστρεφαν από Γλέντι σε γάμο. Μπράβο. Συγγνώμη. Ναι, αυτό δεν πειράζει. Αυτό ισχύει τελικά, έτσι. Ισχύει, το επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτό είναι τώρα, κρίμα, και αυτό ακόμη τραγικό, δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι να θερμούμε τόσα θύματα.